Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Είμαι ο Τάσος Κάρμας, Senior Manager στην ομάδα του Transfer Pricing. Και μαζί θα δούμε στις επόμενες διαφάνειες τις κύριες εξελίξεις αναφορικά με τον πυλώνα 1. Να πάμε στην πρώτη διαφάνεια, να δούμε καταρχάς τους βασικούς άξονες του πυλώνα. Πρώτος και πολύ σημαντικός άξονας είναι το ποσό α, το οποίο επί της ουσίας θα λέγαμε ότι είναι το νέο φορολογικό δικαίωμα των δικαιοδοσιών στις οποίες καταναλώνονται τα προϊόντα και παρέχονται υπηρεσίες ενός ομίλου και το οποίο προσδιορίζεται σε ποσοστό 25% επί του ενοποιημένου υπολοιπόμενου κέρδους του ομίλου. Ποιο είναι αυτό το υπολοιπόμενο κέρδος ενός ομίλου? Αν θέλαμε να το προσδιορίσουμε, θα λέγαμε ότι είναι ένα μέγεθος το οποίο προσεγγίζει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, το 25%. Μάλλον, είναι ένα μέγεθος το οποίο προσεγγίζει το ενοποιημένο κέρδος προφόρων που υπερβαίνει το 10% επί του κύκλου εργασιών. Το ποσό αυτό είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι θα επιμερίζεται τις φορολογικές δικαιοδοσίες ακόμα και αν ο ομίλος δεν έχει φυσική παρουσία σε αυτές. Δεύτερος άξονας, το ποσό Β. Το ποσό Β επί της ουσίας είναι μια ελάχιστη εγγυημένη απόδοση για δραστηριότητες marketing και θα αποδίδεται σε μια χώρα που πραγματοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες και θα λέγαμε ότι η απόδοση αυτή προσεγγίζει και την απόδοση που και σήμερα αποδίδεται για αυτές τις δραστηριότητες με τους παραδοσιακούς κανόνες transfer pricing. Τέλος, ο πυλώνας 1 εισάγει και νέους μηχανισμούς πρόληψης και επίλυσης διαφορών, οι οποίοι μένουν να διευκρινιστεί αν θα αφορούν διαφορές αναφορικά με το ποσό α ή θα επεκταθούν και σε λοιπές διαμάχες για λοιπά θέματα ενδομηλικής τιμολόγησης. Επόμενη διαφάνεια, πολύ σημαντική αλλαγή συγκριτικά με τη δημοσίευση των blueprints, είναι ότι ο πυλώνας 1 θα έχει εφαρμογή για πολυεθνικούς ομίλους με ενοποιημένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μόνες ρητές εξαιρέσεις που προβλέπονται αφορούν ομίλους του εξορρυκτικού κλάδου και της παροχής ρυθμιζόμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτομάτως, δηλαδή, πολύ γρήγορα καταλαβαίνουμε ότι σε πρώτη φάση η εφαρμογή του πυλώνα δεν θα αφορά ελληνικούς πολυεθνικούς ομίλους, αλλά η εφαρμογή του θα έχει ενδιαφέρον για ελληνικές συνιστώσεις οντότητες αλλοδαπών ομίλων, οι οποίοι θα πρέπει να επιμερίσουν και ένα ποσό α προς φορολόγηση στην Ελλάδα. Επόμενη τεχνική οδηγία αφορά τον προσδιορισμό του κέρδους που θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του ποσού α. Εδώ να πούμε ότι με βάση τις πρόσφατες οδηγίες του προηγούμενου μήνα προτείνεται ο προσδιορισμός του κέρδους για τον προσδιορισμό του κέρδους να χρησιμοποιείται καταρχάς το καθαρό κέρδος ή ζημιά του ομίλου, το οποίο υπολογίζεται με βάση αποδεκτά λογιστικά πρότυπα της μητρικής εταιρείας που χρησιμοποιούνται για σκοπούς σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και προτείνεται ένας πολύ μικρός αριθμός προσαγωγών που θα αφορούν έξοδα φόρων, μερίσματα, κέρδη και ζημίες κεφαλαίου και μη επιπτώμενα έξοδα. Πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε ενοποιημένη ζημιά παρατηρείται ένα φορολογικό έτος, θα μεταφέρεται τα επόμενα έτη προς εμψηφισμό. Επόμενο slide, επιλέξιμες δικαιοδοσίες. Εδώ λοιπόν τώρα, για να κριθεί αν μια δικαιοδοσία θεωρείται επιλέξιμη και τι εννοούμε με τον όρο επιλέξιμη, εννοούμε αν τελικά αυτή είναι μια δικαιοδοσία στην οποία θα πρέπει να επιμεριστεί ένα μέρος του ποσού α προς φορολόγηση, μπαίνει ένα όριο κύκλο εργασιών, το οποίο είναι για δικαιοδοσίες με ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μεγαλύτερο από 40 δισεκατομμύρια ευρώ, να έχει όμιλος έσοδα στις δικαιοδοσίες αυτές πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Διαφορετικά, το ποσό αυτό μειώνεται στις 250.000 ευρώ. Και εδώ θα λέγαμε έτσι ότι αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι πώς καθορίζονται και πώς παρακολουθούνται τα έσοδα αναφορολογική δικαιοδοσία. Να αναφέρουμε εδώ ότι οι πρότυποι κανόνες τονίζουν ότι τα έσοδα θα πρέπει να παρακολουθούνται συναλλαγή ανασυναλλαγή και πολύ σημαντικό, ως συναλλαγή δεν εννοείται που εκδίδεται ένα τιμολόγιο,
αλλά πού αναλώνεται το αντικείμενο εκείνο που δημιουργεί το έσοδο. Για παράδειγμα, πού αναλώνεται το απόθεμα ενός προϊόντος ή στην περίπτωση που έχουμε μια διαδικτυακή διαφήμιση, πού γίνονται τα clicks από τους users. Να τονίσουμε ότι ορίζονται διαφορετικοί κανόνες παρακολούθησης του εσόδου ανάλογα την κατηγορία της συναλλαγής. Για παράδειγμα, στις πωλήσεις εμπορευμάτων, το έσοδο αποδίδεται στη χώρα που βρίσκεται ο τελικός καταναλωτής, ενώ σε περιπτώσεις που δεν είναι πλήρως εφικτή η παρακολούθηση του εσόδου, δηλαδή υπηρεσίες B2B ή πωλήσεις εξαρτημάτων, προτείνεται η χρήση κλειδιών επιμερισμού. Ακριβώς τώρα, επειδή η συμμόρφωση και το tracking των εσόδων ανά φορολογική δικαιοδοσία, τα λέγαμε, μπορεί να είναι μια πολύ πολύπλοκη και χαοτική έτσι διαδικασία, οι πρότυποι κανόνες ορίζουν ότι η συμμόρφωση με τα παραπάνω θα πρέπει να μπορεί να επαληθεύεται σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων και συνεπώς θα υπάρχει ανάγκη να μπορεί να εξηγήσει ο όμιλος και να επαληθεύεται η ορθότητα των διαδικασιών και των δικλείδων που εφαρμόζονται προκειμένου να παρακολουθούνται τα έσοδα αναφορολογική δικαιοδοσία. Επόμενο slide, πριν περάσουμε σε ένα παράδειγμα υπολογισμού του ποσού Α, να πούμε ότι χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, μελέτη της PwC έδειξε ότι περίπου 100 πολυεθνικοί οργανισμοί επίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πυλώνα και το 50% εξ αυτών αφορά αμερικανικούς πολυεθνικούς ομίλους. Επόμενη διαφάνεια, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα του πώς προσδιορίζεται και επιμερίζεται το ποσό Α αναφορολογική δικαιοδοσία. Έστω ότι έχουμε ένα πολυεθνικό όμιλο, ο οποίος πραγματοποιεί πωλήσεις σε τρεις χώρες, τη χώρα Α, όπου έχει πωλήσεις μέσω θυγατρικής ύψους 2 δισεκατομμυρίων, και στις χώρες Β και Γ, που πραγματοποιεί πωλήσεις χωρίς φυσική παρουσία, ας πούμε μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, και οι πωλήσεις αυτές ανέρχονται σε 18 δισεκατομμύρια και 5 δισεκατομμύρια αντίστοιχα. Με βάση τα ενοποιημένα αποτελέσματα, τα οποία είναι η βάση μας, οι πωλήσεις οι ενοποιημένες διαμορφώνονται σε 25 δισεκατομμύρια και προσεγγιστικά το ενοποιημένο κέρδος προφόρων και ασκοπούς υπολογισμού του ποσού Α σε 6,5 δισεκατομμύρια, διαμορφώνεται δηλαδή ένα περιθώριο κερδοφορίας 26%. Τα βήματα για τον επιμερισμό του ποσού Α αναφορολογική δικαιοδοσία είναι τα ακόλουθα. Το πρώτο βήμα προσδιορίζεται καταρχάς το υπολοιπόμενο κέρδος του ομίλου. Αυτό είπαμε ότι διαμορφώνεται προσεγγιστικά ως το κέρδος προφόρων που υπερβαίνει το όριο κερδοφορίας του 10%. Στο παράδειγμά μας δηλαδή έχουμε τα 6,5 δισεκατομμύρια μείον το 10% των 25 δισεκατομμυρίων που είναι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, άρα 4 δισεκατομμύρια υπολοιπόμενο κέρδος. Στο επόμενο βήμα προσδιορίζεται το ποσό Α που θα ανακατανεμηθεί, το οποίο είναι το 25% του υπολοιπόμενου κέρδους, δηλαδή το 25% των 4 δισεκατομμυρίων, 1 δισεκατομμύριο. Και στο τελευταίο βήμα, αυτό το 1 δισεκατομμύριο που είναι το ποσό Α, επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδοσιών Α, Β και Γ, βάσει της αναλογίας του κύκλου εργασιών που υπάρχει σε αυτές, δημιουργώντας έτσι ένα επιπλέον κέρδος προς φορολόγηση ύψους 80 εκατομμυρίων στη δικαιοδοσία Α, 720 εκατομμυρίων στη δικαιοδοσία Β και 200 εκατομμυρίων στη δικαιοδοσία Γ. Και μετά την ολοκλήρωση αυτού του παραδείγματος, ο λόγος στον συνάδελφό μου Σταύρο Κιούκη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του πυλώνα 2. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλησπέρα και από μένα. Και μαζί θα κάνουμε μία σύνοψη στην δράση του πυλώνα 2. Ο πυλώνα 2, λοιπόν, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσδιορίσει έναν παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή αναφορολογική δικαιοδοσία. Αυτός ο φορολογικός συντελεστής έχει οριστεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο 15%. Έτσι, λοιπόν, ο πυλώνας 2 εισαγάγει μια νέα υποχρέωση, αυτή της καταβολής ενός επιπλέον φόρου, του επωνομαζόμενου top-up tax, για τις δικαιοδοσίες που εμφανίζουν φορολογικό συντελεστή χαμηλότερο από τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή του 15% που έχει οριστεί.
Μέσω του πυλώνα 2, λοιπόν, εισαγάγονται δύο νέοι κανόνες, οι κανόνες Κλόμπερ, οι οποίοι είναι ο κανόνας συμπερίληψης εισοδήματος, ο Income Inclusion Rule, και ο κανόνας υποφορολογούμενων πληρωμών, Under Tax Payments Rule. Επίσης, μέσω του κανόνα του πυλώνα 2, προβλέπεται και η εισαγωγή και ενός τρίτου κανόνα, τον κανόνα υποκείμενο στο φόρο, το Subject to Tax Rule, ο οποίος κανόνας θα εισαχθεί στις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Το πεδίο εφαρμογής τώρα του πυλώνα 2 θα αφορά τους πολυεθνικούς ομίλους με παγκόσμιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ για τουλάχιστον τα 2 από τα τελευταία 4 έτη πριν από το έτος υπό εξέταση. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν οι εταιρείες των επενδυτικών κεφαλαίων και τα οχήματα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Να δούμε λίγο τώρα πιο αναλυτικά τους κανόνες Global. Ο πρώτος κανόνας, ο κανόνας συμπερίληψης εισοδήματος, εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο από την τελική μητρική εταιρεία του ομίλου ως ένας μηχανισμός συλλογής του επιπλέον φόρου. Στην περίπτωση που η τελική μητρική οντότητα του ομίλου βρίσκεται σε μια δικαιοδοσία που δεν εφαρμόζει τον κανόνα συμπερίληψης, τότε η ευθύνη ίσπραξης του επιπλέον φόρου μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη ενδιάμεση μητρική που θα βρίσκεται σε μια δικαιοδοσία η οποία θα εφαρμόζει τον κανόνα συμπερίληψης. Ο επιμερισμός του επιπλέον φόρου γίνεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής, είτε τελικής είτε ενδιάμεσης μητρικής, στην ελόγω θηριατρική, η οποία θα βρίσκεται σε μια δικαιοδοσία που θα εμφανίζει χαμηλό φορολογικό συντελεστή σε σχέση με το 15%. Ο κανόνας συμπερίληψης εισοδήματος υπερισχύει του δεύτερου κανόνα, δηλαδή του κανόνα υποφορολογούμενων πληρωμών. Τώρα, ο κανόνας υποφορολογούμενων πληρωμών εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται το κανόνα συμπερίληψης και επιβάλλεται από τις οντότητες εντός του ομίλου, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που έχουν υιοθετήσει τον εν λόγω κανόνα. Ο επιπλέον φόρος μέσω από αυτόν τον κανόνα καταβάλλεται είτε με τη μη έκπτωση μιας δαπάνης, είτε με την επιβολή ενός επιπρόσθετου φόρου. Ο επιμερισμός του επιπλέον φόρου, σύμφωνα με τον κανόνα υποφορολογούμενων πληρωμών, γίνεται με βάση την αναλογία των τοπικών εργαζομένων και των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων και των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου. Τώρα, να δούμε λίγο τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε να μπορούμε να υπολογίσουμε αυτόν τον επιπλέον φόρο. Στο πρώτο βήμα, έχουμε τον υπολογισμό του εισοδήματος Glober, που το εισόδημα Glober είναι το καθαρό λογιστικό κέρδος των οντοτήτων σε μια δικαιοδοσία, προσαρμοσμένο για συγκεκριμένα κονδύλια, όπως είναι η εξαίρεση των μερισμάτων και των κεφαλαιοχικών κερδών ζημιών. Εννοείται ότι τυχόν έσοδα ή έξοδα που έχουν οι οντότητες των λόγω δικαιοδοσιών από ενδομηλικές συναλλαγές θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Ως βήμα 2, θα πρέπει να υπολογίσουμε τους καλυπτόμενους φόρους. Ως καλυπτόμενοι φόροι, νοούνται όλοι οι φόροι στα έσοδα ή τα κέρδη μιας εταιρείας, κάθε φόρος επικεφαλαίου ή φόρος στα κέρδη νέων της εταιρείας, καθώς και τυχόν αναβαλλόμενοι φόροι. Έτσι λοιπόν, σαν τρίτο βήμα, έχουμε τον υπολογισμό του πραγματικού φορολογικού συντελεστή της δικαιοδοσίας, ο οποίος προκύπτει από τη σχέση καλυπτόμενοι φόροι προς εισόδημα Glober. Τώρα, για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, θα πρέπει ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής της δικαιοδοσίας να είναι χαμηλότερος του 15%. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, προχωράμε στο βήμα 4, που υπολογίζουμε τον επιπλέον φορολογικό συντελεστή, ο οποίος προκύπτει από τη διαφορά του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή του 15% μειώνει τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή της δικαιοδοσίας. Και προχωράμε στο βήμα 5, που υπολογίζουμε το πλεονάζον κέρδος, που νοείται ως το εισόδημα Glober, αν από αυτό το εισόδημα αφαιρέσουμε ένα ποσό που σχετίζεται με την υπόσταση της οντότητας στην ελόγω δικαιοδοσία, το επωνομαζόμενο substance carve-out, το οποίο υπολογίζεται ως το 5% των εξόδων μισοδοσίας και της καθαρής λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων της οντότητας μέσα στην ελόγω δικαιοδοσία. Και έτσι λοιπόν, σαν τελικό βήμα, έχουμε τον υπολογισμό του επιπλέον φόρου που πρέπει να καταβληθεί, που υπολογίζεται αν εφαρμόσουμε τον επιπλέον φορολογικό συντελεστή που έχει προκύψει από το βήμα 4, επί του πλεονάζοντος κέρδους που έχει προκύψει από το βήμα 5. Και τώρα ο Τάσος θα μας δείξει αυτή τη διαδικασία σε ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόησή της. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής του κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος.
Έστω λοιπόν στην περίπτωσή μας ότι έχουμε τον ακόλουθο πολυεθνικό όμιλο που πληρεί τα κριτήρια εφαρμογής του πυλώνα 2 και αποτελείται από τρεις εταιρείες, τη μητρική στη φορολογική δικαιοδοσία Α και δύο θυγατρικές εταιρείες στις φορολογικές δικαιοδοσίες Β και Γ αντίστοιχα. Η θυγατρική στη δικαιοδοσία Β έχει εισόδημα γκλόμπε για σκοπούς παραδείγματος έστω 1.000 ευρώ και καλυπτόμενους φόρους 80 ευρώ και αντίστοιχα η θυγατρική στη δικαιοδοσία Γ έχει εισόδημα γκλόμπε για σκοπούς πάλι παραδείγματος 1.000 ευρώ και καλυπτόμενους φόρους 180 ευρώ. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής στη δικαιοδοσία Β υπολογίζεται σε 8% και συνεπώς υπολείπεται του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή. Ενώ στη δικαιοδοσία Γ, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής υπολογίζεται σε 18% και υπερβαίνει τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. Συνεπώς θα λέγαμε ότι με βάση τις προβλέψεις του πυλώνα 2, υπολογίζεται μόνο για την φορολογική δικαιοδοσία Β ένα ποσό επιπλέον φόρου top-up tax, ως το γινόμενο δύο πραγμάτων. Πρώτον, της διαφοράς του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% και του πραγματικού συντελεστή στη φορολογική δικαιοδοσία αυτή. Άρα, η διαφορά αυτή δημιουργεί ένα συντελεστή 7%. Και δεύτερον, του ποσού του εισοδήματος γκλόμπε στη δικαιοδοσία αυτή, αν όμως πρώτα εξαιρέσουμε ένα ποσό που αφορά την υπόσταση που υπάρχει σε αυτή και υπολογίζεται ως 5% επί του κόστους μισθοδοσίας και της καθαρής λογιστικής αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στη δικαιοδοσία Β. Οι υπολογισμοί, όπως φαίνεται και στη διαφάνεια, καταλήγουν σε ένα ποσό επιπλέον φόρου 68,95 ευρώ και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή η εταιρεία στη δικαιοδοσία Β ελέγχεται από μια μητρική εταιρεία η οποία είναι υποκείμενη στην εφαρμογή του κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος, υπόχρεη για την επιβολή και τη συλλογή του επιπλέον φόρου είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου. Αν τώρα στο επόμενο παράδειγμα, στην επόμενη διαφάνεια, με ακριβώς τα ίδια πραγματικά περιστατικά, η μητρική εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε μια δικαιοδοσία που εφαρμόζει τον κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος, τότε τι γίνεται? Τότε, σε περίπτωση που μεταξύ της μητρικής και της εταιρείας Β δεν παρεμβάλλεται άλλη ενδιάμεση μητρική εταιρεία που να είναι υπόχρεη στην εφαρμογή του κανόνα συμπερίληψης, τότε τίθεται σε εφαρμογή ο κανόνας UTPR, με βάση τον οποίο ο επιπλέον φόρος επιβάλλεται από τις εταιρείες του ομίλου που δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που εφαρμόζουν τον UTPR. Στην προκειμένη περίπτωση, αν η δικαιοδοσία Γ εφαρμόζει τον UTPR, τότε η θυγατρική Β που δραστηριοποιείται σε αυτή είναι υπόχρεη στην επιβολή και συλλογή του επιπλέον top-up tax. Και πάμε πολύ γρήγορα στα επόμενα δύο παραδείγματα, τα οποία εξετάζουν το ποιες εταιρείες ενός ομίλου είναι υπόχρεες στην επιβολή και συλλογή του επιπλέον φόρου top-up tax. Στο πρώτο παράδειγμα, έχουμε μία μητρική εταιρεία η οποία είναι σε δικαιοδοσία που δεν εφαρμόζει τον κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος. Θυμίζουμε, όπως είπε και ο Σταύρος, ότι στις περιπτώσεις αυτές ο βασικός σχεδιασμός του πυλώνα προβλέπει τη συλλογή του επιπλέον φόρου από την αμέσως επόμενη ιεραρχικά ελεγχόμενη ενδιάμεση μητρική κατά το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία χαμηλής φορολόγησης. Επομένως, στο παράδειγμα αυτό, η εταιρεία Β είναι ενδιάμεση μητρική και συγκεντρώνει μέσω του κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος το 60% του επιπλέον φόρου της εταιρείας χαμηλής φορολόγησης. Και η εταιρεία Γ, παρόλο που και η ίδια είναι, θα λέγαμε, ενδιάμεση μητρική, δεν μπορεί να εφαρμόσει τον κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος, επειδή ελέγχεται από άλλη ενδιάμεση μητρική που είναι εκείνη υπόχρεη στον κανόνα συμπερίληψης. Με αυτά τα πραγματικά περιστατικά, το 40%, το υπολοιπόμενο 40% του επιπλέον φόρου, έτσι πως προκύπτει για την εταιρεία χαμηλής φορολόγησης, συγκεντρώνεται μέσω του κανόνα UTPR. Στο επόμενο slide, με ακριβώς τον ίδιο σχεδιασμό, έχουμε
μοναδική διαφοροποίηση ότι η εταιρεία Γ πλέον δεν ελέγχεται από την εταιρεία Β, δηλαδή από άλλη ενδιάμεση μητρική που να είναι υπόχρεη στον κανόνα συμπερίληψης οδήματος. Ως εκ τούτου, η εταιρεία Γ στην περίπτωση αυτή είναι υπόχρεη για την επιβολή και τη συλλογή του 100% του επιπλέον φόρου που προκύπτει για την εταιρεία χαμηλής φορολόγησης. Δώσαμε παραδείγματα. Αν παρόλα αυτά υπάρχουν ερωτήσεις, μπορείτε να τις κάνετε είτε στο τέλος όσοι είστε μαζί μας στην αίθουσα, είτε μέσω του chat στην εφαρμογή Zoom. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Άγιε. Νομίζω η απάντηση αν το transfer pricing γίνεται αυτή τη στιγμή το πιο σύνθετο αντικείμενο δόθηκε από την πρώτη ενότητα, οπότε παληθεύονται και οι απαντήσεις της δημοσκόπησης. Πολύ τεχνικό, με πολλά παραδείγματα τα οποία θα ενσωματωθούν στις φορολογικές νομοθεσίες. Αυτό που θα κρατούσαμε ίσως παραπάνω, θα λέγαμε, είναι κομμάτι που ίσως είναι πιο κοντά σε εμάς. Κομμάτια που ακουμπάνε κυρίως στο Pillar 2, στον πυλώνα 2, που μιλάει για το παγκόσμιο εταιρικό φορολογικό συντελεστή του ύψους 15%, αλλά και με κομμάτια που αποτελούν μέρος του υπολογισμού του effective tax rate, του πραγματικού εταιρικού φόρου, που στην Ελλάδα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε, για παράδειγμα, την υπερέκπτωση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα το effective tax rate ενός μιας εταιρείας, και αναμένονται αλλαγές και σε αυτό το κομμάτι, καθώς δεν μπορούν να υπάρχουν, θα λέγαμε, φορολόγηση δύο ταχυτήτων, δηλαδή φορολόγηση ομίλων ή εταιρεών με διαφορετικό συντελεστή. Αναμένονται και εκεί αλλαγές. Πριν φτάσουμε. Τάσο, έχουμε μια ερώτηση και πολύ σύντομη, νομίζω μπορούμε να την εντάξουμε σε αυτή την ενότητα. Αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για πυλώνα 1 και πυλώνα 2. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή, Δημήτρη. Να πούμε ότι οι χώρες που αποτελούν την ομάδα εργασίας ή inclusive framework, όπως λέγεται, του ΩΣΑ, είχαν θέσει εξ αρχής ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που περιέλαμβανε έτσι την οριστικοποίηση των πυλώνων μέχρι το τέλος του 2022. Και εφαρμογή τους από το 2023. Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια τροποποίηση και επικαιροποίηση αυτού του χρονοδιαγράμματος και πλέον έχει μετατεθεί η οριστικοποίηση των πυλώνων στο τέλος του 2023 και η έναρξη της εφαρμογής τους από το 2024.